Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Καλησπέρα Μέρη. Σήμερα 21 Μαρτίου και είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down. Να μας πεις τι είναι το σύνδρομο Down. Ωραία, πολύ ευχαρίστω και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση κιόλας. Σήμερα λοιπόν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του σύνδρομου Down θα μιλήσουμε να πούμε βασικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τα χρωμοσώματα και συγκεκριμένα το χρωμόσωμα 21 υπάρχει σε 3 αντίγραφα αντί για 2, εξού και η ιατρική ονομασία του συνδρόμου είναι τρισομία 21. Αναφορικά τώρα με την εμφάνιση του συνδρόμου, έχουμε συνήθως ένα παιδί ανά 700-800 γεννήσεις και πρέπει να τονίσουμε ότι αποτελεί την πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανομαλία μεταξύ των νεογνών που γεννιούνται ζωντανά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία μορφή νοητικής αναπηρίας με κάποια συγκεκριμένα και ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά με τα οποία δεν θεωρώ σκόπιμο ότι πρέπει να κουράσουμε το κοινό απαριθμώντας τα, καθώς είναι εύκολο στις μέρες μας καθένας να βρει αρκετές πηγές. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να σταθούμε στα σημεία που αφορούν περισσότερο την νοητική αναπηρία, δηλαδή σήμερα η Παγκόσμια ημέρα συνδρόμου Down να μας δώσει αυτή την αφορμή, να σταθούμε στην νοητική αναπηρία. Θεωρείς ότι η νοητική αναπηρία πλέον στις μέρες μας είναι λίγο παραγωνισμένη? Ναι, θα μιλήσω κυρίως για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας περισσότερο. Αν δούμε συγκριτικά τη νοητική αναπηρία με την κινητική αναπηρία ή τα προβλήματα όρασης, θα μπορούμε εύκολα να δούμε ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας θα δούμε έναν άνθρωπο σε αμαξίδιο να αυτοεξυπηρετείται, να κινείται, να βλέπει τους φίλους του, να μπορεί να εργαστεί. Και αντίστοιχα και έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης να μπορεί να εργαστεί και να είναι αυτόνομος. Σε αντίθεση όμως, ένας άνθρωπος με νοητική αναπηρία στη χώρα μας συνήθως είναι αυτός ο οποίος λόγω και της φύσης της αναπηρίας αλλά και της τάσης των άλλων ανθρώπων απέναντί του είναι παραγωνισμένος και δεν μπορεί να μετέχει στην κοινωνία εισάξια όπως όλοι οι υπόλοιποι. Πώς εμφανίζεται το σύνδρομο Down? Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει το παιδί του έχει το σύνδρομο Down? Κοίταξε, η αιτιολογία δεν έχει ιατρικά αποσαφινιστεί. Γίνονται κάποιες εξετάσεις προγενετικά που μπορούμε να δούμε δηλαδή από την περίοδο της εγκυμοσύνης αν πρόκειται να φέρουμε στη ζωή ένα παιδί με σύνδρομο Down. Γίνεται αμυοπαρακέντηση, γίνεται συμβατικός καριότυπος, μπορεί να γίνει και μοριακός καριότυπος. Και εκεί βλέπουν αν υπάρχει κάποια ανομαλία στο χρωμόσωμα 21 και ενημερωνόμαστε. Φαίνεται και στον και από υπέρηχο, κοιτάνε πάρα πολύ το ρινικό οστό και τον αφιένα του παιδιού, οπότε μας ενημερώνουν και εκ των υστέρων, αφού έχουμε γεννήσει, αν δεν μας έχει διαγνωστεί ή θέλουμε απλώς κάποια βεβαίωση, φαίνεται από κάποια χαρακτηριστικά και στο πρόσωπο και στο σώμα του παιδιού, όπως είναι στο σχήμα ματιών, στη μύτη, έχουν χαρακτηριστικό πρόσωπο, έχουν πιο κοντά κεράκια, πιο κοντά άκρα, έχουν κάποια υποτονία, δηλαδή μυϊκή ατονία και έχουν πιο ελαστικές αρθρώσεις από εμάς. Δεν είναι δύσκολο να διαγνωστεί, ειδικά εκ των υστέρων. Πιο δύσκολο είναι το προγενετικό, αλλά στις μέρες μας, δόξα τω Θεώ, να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αστοχίες. Το θέμα είναι από εκεί και έπειτα, αφού το αναγνωρίσουμε, τόσο εμείς, αν είμαστε συγγενείς ενός ανθρώπου με σύνδρομο Down, όσο και ο κοινωνικός περίγυρος, να ξέρουμε πώς χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε για να διευκολύνουμε έναν άνθρωπο με σύνδρομο Down. Και κλείνοντας, κυρία Ζευκυλή, να μας δώσετε ένα κοινωνικό μήνυμα για την σημερινή ημέρα. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι σήμερα, εκτός από Παγκόσμια ημέρα σύνδρομου Down, είναι και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Και επειδή αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι ποίηματα, θα ήθελα να κάνω μια παρομοίωση ότι όπως ένα ποίημα έχει τους δυνατούς και τους αδύναμους στίχους του, έτσι κάθε άνθρωπος, είτε με σύνδρομο Down είτε χωρίς, έχει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του. Και από εκεί και έπειτα είναι δική μας ευθύνη να αποφασίσουμε πώς η ποίηση μπορεί να χωρέσει τη ζωή μας προς αυτά τα παιδιά και τους ανθρώπους.